Ένας πυροβολισμός στον αέρα αποτέλεσε την αρχή του αιματηρού περιστατικού που εκτυλίχθηκε το περασμένο Σάββατο στον Παλή Ρεθύμνου και οδήγησε στο θανάσιμο τραυματισμό 49χρονου κυνηγού, σύμφωνα με τα όσα υποστηρίξε κατά την απολογία του ο 45χρονος κτηνοτρόφος που κατηγορείται ως ο δράστης και ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Έγινε μια χρήση όπλων, μια καραμπίνα σχεδόν μονόκανου όπλου. Φαίνεται δηλαδή υπό τις περιστάσεις αυτές ότι είναι προφανές ότι προσπαθεί να σώσει τον εαυτό του και τη ζωή του ο κατηγορούμενος. Νομίζω ότι είναι απόλυτα δίκαιη η κρίση και ανταποκρίνεται, αν θέλετε, και στο μέγεθος της τραγωδίας που έχουν προκαλέσει οι ενέργειες του κατηγορουμένου. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, όλα ξεκίνησαν στις 6.30 το πρωί, όταν ο 45χρονος κτηνοτρόφος πυροβόλησε στον αέρα για να εκδιώξει το σκυλί του θύματος που είχε δαγκώσει, όπως είπε, ένα από τα πρόβατά του. Ο κατηγορούμενος έχει πυροβολήσει μία φορά προς το βουνό για να διώξει τον σκύλο που παρενοχλούσε τα πρόβατα. Μάλιστα, είχε, από ό,τι λέει στην απολογία του, είχε μάλιστα επιτεθεί και είχε δαγκώσει ένα πρόβατο. Ο διακτηρισμός είναι «το σκύλο μου θα μου σκοτώσεις». Αυτό είναι. Και συγχρόνως δέχεται τον πυροβολισμό. Μα το σκύλο μου θα μου σκοτώσει. Αυτή είναι. Δεν υπάρχει άλλος διαπληκτισμός. Ο 49χρονος κυνηγός απάντησε με πυροβολισμούς, τραυματίζοντας τον κατηγορούμενο που αντέδρασε με την τελευταία και θανάσιμη βολή. Δέχεται τρεις επανωτούς πυροβολισμούς κατά σειρά από την πλευρά του θύματος και έναν τελευταίο, ενώ είναι χτυπημένος και παραπέει προς τα κάτω, έναν πυροβολισμό. Δεύτερο, δείχνει ο δράστης προς την πλευρά του θύματος. Από τον προτελευταίο πυροβολισμό του θύματος προς αυτόν τραυματίζεται ο ίδιος ο δράστης. Πραγματικά, που δεν πρέπει να διαλάθει τη προσοχή κανενός, είναι η αξία της μαρτυρίας του αυτόπτη μάρτυρα, μπροστά στα μάτια του οποίου εκτυλίχθηκε το περιστατικό και για το οποίο κατέθεσε ευθύς εξ αρχής μία κατάθεση αυθόρμητη. Η πλευρά της οικογένειας του 49χρονου δια της δικηγόρου Θεονύμφης Μπέρκη χαρακτήρισε από τις πρώτες ώρες την υπόθεση δολοφονία. Και οπωσδήποτε θα πρέπει ξανά άλλη μια φορά να τονιστεί ότι ο άνθρωπος αυτός εκτελέστηκε. Ουσιαστικά δολοφονήθηκε. Ήταν φόνος. Και θα αποδειχτεί φυσικά στην πορεία. Ο 45χρονος κτηνοτρόφος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου μετέβει ο ανακριτής Ρεθύμνου για την απολογία του. Ο κατηγορούμενος θα πάρει το δρόμο για τη φυλακή, αφού προηγουμένως θα έχει πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο.